Λοιπόν, για να πάμε στο υπόλοιπο της επιστολής από όλους εσάς τους εργαζόμενους στην ψυχιατρική για αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε. Επειδή δεν άκουσα από την αρχή... Έκανα μόνο μια πολύ μικρή αναφορά. Ναι. Κοιτάξτε, η επιστολή καταρχήν θέλω να τονίσω ότι είναι ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε και υπογράφτηκε επώνυμα από όλο το προσωπικό της ψυχιατρικής κλινικής. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή σχολιάζοντας έτσι και ένα σχόλιο που έκανε χθες η υποδιοικήτρια της 7ης είπε... Ναι. Η κυρία Γιακουμάκη, μιλώντας για κάποιον υποκινητή μυστικό, δεν κατάλαβα ποιον εννοούσε, της όλης αυτής της ιστορίας και ότι δεν είναι δυνατόν το προσωπικό της κλινικής, δεν είναι λογικό να γνωρίζει όλα αυτά τα προβλήματα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια βαριά προσβολή για όλους εμάς που ζούμε την καθημερινότητα της ψυχιατρικής κλινικής και αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα σε καθημερινή mm-hmm. βάση mm-hmm. και μάλιστα άμα λάβει κανείς υπόψη ότι για όλα αυτά έχουν γίνει από πολύ καιρό τώρα προσπάθειες ευαισθητοποίησης και κλίση βοήθειας στις αρμόδιες αρχές, mm-hmm. δηλαδή στη διοίκηση του νοσοκομείου, στη ΔΥΠΕ, στο Υπουργείο, παντού. Σωστά, άρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι που τα ακούμε όλα αυτά. Και είναι προβλήματα τα οποία, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αφορούν φυσικά όλο το προσωπικό της ψυχιατρικής mm-hmm. κλινικής και γι' αυτό και η κλινική, ξανά τονίζω, σύσσωμη, συνέταξη και υπέγραψε αυτό το κείμενο. Ούτως ή άλλως, όποιος έχει τη δυνατότητα, δώστε μου τη δυνατότητα μόνο να πω αυτό, κυρία Μπάστα, ναι. για να μπορέσω να καλημερίσω και τον κύριο Βασίλη Κούδα. Καλημέρα, κύριε Κούδα, και σε εσάς από τον 984. Όποιος έχει τη δυνατότητα να το δει αυτό, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, μέσα στο δελτίο τύπου και μέσα σε αυτή ή παράλληλα με την ανοιχτή επιστολή, παρουσιάζονται και εκείνα τα στοιχεία, όχι τα στοιχεία, παρουσιάζονται τα ονόματά σας, τα επίθετά σας, οι υπογραφές σας, γιατί όλοι μαζί υπογράφετε αυτή την ανοιχτή επιστολή. Λέτε λοιπόν ότι κάποιος μίλησε ή συγκεκριμένη ή το συγκεκριμένο στέλεχος της 7ης υγειονομικής περιφέρειας για υποκινητή, αν και βέβαια ξέρετε ότι υπάρχει και μια απάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, έτσι, κυρία Μπάστα? Βέβαια υπάρχει. Υπάρχει μια απάντηση λοιπόν από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία διοίκηση μιλάει για δημιουργία, προσπάθεια εξημών από εμάς, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα άσυλο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τμήμα οξέων, το οποίο είναι 150 τετραγωνικά για 10 κλίνες συν μία το ήσυχο δωμάτιο. Και μόνο αυτό, χωρικά δηλαδή, το οποίο φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, γιατί αυτά είναι στα σχέδια του νοσοκομείου. Το να ζητάμε να γίνει μία προέκταση προκειμένου να μπορέσουν να είναι σε ασφαλείς, όπως τονίσαμε, συνθήκες και αξιοπρεπείς συνθήκες, άτομα τα οποία είναι βαρέως πάσχοντα ψυχικά, με δυνητική επικινδυνότητα για τον εαυτό τους και για άλλους, mm-hmm. συμπεριλαμβανομένου mm-hmm. τους συνοσηλευόμενους τους, αλλά φυσικά και το προσωπικό της κλινικής, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με αυτό που υπονοεί η διοίκηση, ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε άσυλο εδώ πέρα. Και να σας τονίσω ότι πάρα πολλές από τις εισαγωγές, η πλειοψηφία των εισαγωγών στο τμήμα των οξέων περιστατικών είναι εισαγγελικά. Δηλαδή γίνονται κατόπιν ακούσιες νοσηλείες, κατόπιν παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να νοσηλευτούν πουθενά αλλού. Γι' αυτό τον λόγο και έκανα. Είμαστε μια κλινική, συγγνώμη, που καλύπτουμε τους δύο νομούς, Ηρακλείου, Λασιθίου. Αυτά mm-hmm. τα περιστατικά mm-hmm. δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Και να σας πω μισό λεπτό και συνεχίζετε τις ερωτήσεις σας, ότι όταν στις 16 Μαΐου, σε αυτή τη φοβερή εφημερία που είχαν έρθει, αν θυμάμαι καλά, 6 ή 7 εισαγγελικά, εγώ επικοινώνησα με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας και τον ρώτησα, μπορούμε να κλείσουμε την κλινική, διότι δεν υπήρχε χώρο, δεν υπήρχε κρεβάτι. Ασθενής κοιμήθηκε μέσα στον καναπέ των οξέων. Μου είπε, όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε που αλλού να τους πάμε. Άρα δεν μιλάμε για συνθήκες δημιουργίας ασύλου, ούτε μη συμφωνούμε με τα άσυλα. Αλλά όμως θα πρέπει να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι ανάγκες. Και οι κλίνες που είναι απαραίτητες για τον πληθυσμό, σύμφωνα
με τα στοιχεία του World Health Organization θα έπρεπε να είναι 55 και είναι πολύ λιγότερες όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Άρα δεν μιλάμε για κανένα άσυλο, απλά μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν απαιτούμενες κλίνες και οι χώροι να γίνουν πιο άντι και πιο ανθρώπινοι και πιο αξιοπρεπείς προκειμένου να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους. Κυρία Μπαστα, είστε ποτάμι μέσα σε όλα αυτά που αντιμετωπίζετε και πραγματικά από τη στιγμή που αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήματα έτσι όπως εσείς τα καταγράφετε, γι' αυτό το λόγο και τα λέτε πραγματικά και είστε ποτάμι. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, για εκείνους που δεν ξέρουν, μήπως θα ήταν καλό να πούμε τι είναι αυτό το οποίο εσείς άμεσα απαιτείτε χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση, κύριε Κούδα. Σας άφησα λίγο παραπίσω, αλλά ήταν ποτάμι η κυρία Μπάστα και το ξέρετε και το ακούγατε. Για να καταλάβει ο κόσμος με 1, 2, 3, 5 ποια είναι ακριβώς τα αιτήματά σας και για ποιο λόγο εσείς αναγκαστήκατε να υπογράψετε όλοι οι εργαζόμενοι στην ψυχιατρική αυτή την ανοιχτή επιστολή. Ναι, δεν πειράζει. Την ξέρω την κυρία Μπάστα ότι έχει αγανακτήσει όπως και οι υπόλοιποι με αυτή την κατάσταση. Γιατί κυρία Δουλγεράκη, να σας πω ότι εμάς το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των ψυχικά ασθενών, οι οποίοι ούτως ή άλλως και από τη φύση των προβλήματός τους, αλλά και δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία σήμερα, είναι μια αδύναμη ομάδα η οποία πλήττεται πάρα πολύ. Συγχρόνως και εμάς οι συνθήκες σαν εργαζόμενοι, όπως σας περιέγραψε και πριν η συνάδελφος, δεν είναι αυτές. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μιλάτε με hands free, μιλάτε μήπως με Bluetooth ή κάτι τέτοιο. Σταθερό τηλέφωνο. Ναι. Μάλιστα. Διότι ο θόρυβος είναι περίεργος και φοβάμαι ότι ταλαιπωρούμε πολύ τον κόσμο. Πάμε λοιπόν ένα, δύο, τρία να δούμε τι είναι αυτό το οποίο απαιτείται. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι εμείς έχουμε δύο άξονες στα αιτήματά μας. Το ένα έχει να κάνει με τις άμεσες ανάγκες της καλής λειτουργίας αυτής της κλινικής και το άλλο έχει να κάνει με λίγο πιο μακροπρόθεσμα αιτήματα, τα οποία όμως πάλι έχουν να κάνει με πολύ άμεσες ανάγκες γενικά του νησιού. Δηλαδή όταν εμείς γράφουμε ότι θέλουμε να ανοίξει και να λειτουργήσει η ψυχιατρική κλινική στον Άγιο Νικόλαο. Στην ουσία καλύπτουμε αυτό που είπε πριν η συνάδελφος, ότι τα κρεβάτια για τους δύο νομούς δεν επαρκούν αυτά που έχουμε τώρα και ή θα επεκταθεί η δικιά μας η κλινική ή θα ανοίξει η κλινική στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είναι και το πιο σωστό, παραδείγματος χάρη. Αυτό όμως που θα έλεγα που ζητάτε και ρωτάτε για το άμεσα είναι ότι πρώτον πρέπει να αναβαθμιστεί και να επεκταθεί ο χώρος των οξέων, ο οποίος είναι ένας χώρος που, πώς να σας το πω, και τη δουλειά μας δεν μας επιτρέπει να κάνουμε όπως πρέπει και στην ουσία προσβάλλει τον πολιτισμό μας. Όταν σε 170 τετραγωνικά μέτρα στηβάζονται 10 ασθενείς, μπορεί και 11 ή μπορεί και 12 με ράντζα, συν τους νοσηλευτές, συν εμάς, όλους τους άλλους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, καταλαβαίνετε και μιλάμε, όταν λέμε χώρο οξέων για να εξηγήσουμε, ένας χώρος που είναι πιο μεγάλης ασφάλειας, με ανθρώπους που έχουν προτερήσει στην κλινική, δεν αισθάνονται τόσο καλά, είναι φοβισμένοι, τα προβλήματά τους είναι σε μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή σημαίνει ότι θέλουν το ανάποδο από αυτό που βιώνουν. Θέλουν ένα χώρο καλό, με δικό τους χώρο όσο το δυνατόν πιο ιδιωτικό, να μπορείς να τους αφήσεις ήσυχους και να μπορούν να ηρεμήσουν, ώστε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και οι άνθρωποι να περάσουν σε περίοδο ύφεσης. Είναι η κάλυψη των θέσεων. Κενών θέσεων στη συνέχεια. Ναι, είναι η κάλυψη των κενών θέσεων. Τώρα, όταν λέμε κενές θέσεις, επειδή είδα και εγώ την απάντηση της διοίκησης κτλ., μην νομίζετε ότι ζητάμε εξωπραγματικά. Ζητάμε, ας πούμε, να υπάρχει μια μόνιμη γραμματέα για την κλινική. Ενώ η κλινική μας έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία λόγω των τρόπων με τον οποίο γίνεται οι διαδικασίες και η δουλειά μας, δεν έχουμε μόνιμη γραμματέα. Ποια κλινική μπορεί να λειτουργήσει? Ζητάμε επίσης, είναι δύο συνάδελφοι, ο ένας θα πάρει σύνταξη σε ένα μήνα, ο ένας άλλος είναι μεγάλος, κοντά στη σύνταξη, να αναπληρωθούν αυτοί οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι επίσης, υπάρχει μια συνάδελφος επικουρική που σημαίνει συμβασιούχος, να γίνει η θέση της μόνιμη και καλύπτει πάγιες και ανάγκες. Επίσης, η κλινική μας εδώ και χρόνια έχει προχωρήσει σε μια πολύ καλή πρωτοβουλία, όπως και σε πολλές πρωτοβουλίες. Η προφορά θέλει πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε. Που έχει να κάνει με την κινητή μονάδα, που σημαίνει ότι κλιμάκιο της κλινικής πηγαίνει στην επαρχία του Ηρακλείου για να εξετάζει εκεί, στα κέντρα υγείας του ασθενείς, ώστε και πιο εύκολο να τους κάνει πρακτικά το να πάνε στον ψυχίατρο, αλλά και κυρίως να αποστιγματοποιήσει τη δικιά μας τη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι δεν είναι ντροπή να πας στο κέντρο υγείας Μυρών, στον ψυχίατρο, εφόσον έχεις κάποιο πρόβλημα, ώστε να αποφευχθούν όλες αυτές οι αυτοκτονίες που ακούμε ή τέλος πάντων άλλα βία περιστατικά, αλλά και οι άνθρωποι με πιο απλά προβλήματα να εξυπηρετηθούν. Αυτή η κινητή μονάδα λοιπόν
Χρησιμοποιεί προσωπικό της κλινικής, γιατί απλώς δεν έχει προσληφθεί άλλο προσωπικό. Εσείς λοιπόν ζητάτε την άμεση υλοποίηση όλων αυτών και δεν είναι μόνο αυτά. Επίσης ζητάτε τη στήριξη και την αλληλεγγύη των ασθενών και των οικογένειών τους, αλλά και όλου του λαού της Ανατολικής Κρήτης, με στόχο να βελτιωθούν αυτές οι υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Και έρχεται η διοίκηση του Πανεπιστημιακού και σας απαντά. Το Πανεπιστημιακό, μεταξύ άλλων, είναι ένα γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο και όχι ψυχιατρικό ή άσυλο. Ο ψυχιατρικός τομέας του Πανεπιστημιακού αποτελείται από την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Εγώ τα λέω αυτά και τα διαβάζω για να ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Δυναμικότητας 23 κλινών, τμήμα οξείων περιστατικών, δυναμικότητας 10 κλινών, Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική, δυναμικότητας επίσης 10 κλινών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι πολιτικές στον ψυχιατρικό τομέα είναι υπέρ της αποασυλοποίησης των ασθενών με τη δημιουργία δομών στην κοινότητα με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ασθενών και όχι νοσηλεία σε κλειστά νοσοκομεία κατ' τμήματα. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση από τα αρμόδια όργανα ανάγκης επέκτασης της μονάδας των οξέων. Η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού είναι η μοναδική ψυχιατρική κλινική στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου Λασιθίου και καλείται να αντιμετωπίσει τα ψυχιατρικά περιστατικά του συνόλου του πληθυσμού των δύο αυτών περιφερειακών ενωτήτων. Επιπλέον το καλοκαίρι καλείται να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αριθμό περιστατικών από επισκέπτες κλπ. Εσείς τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγκρέκη, στην ουσία η ανακοίνωση και η απάντηση της διοίκησης συμφωνεί με εμάς. Δηλαδή τι λέει, παραθέτει αυτά που βγάζουμε και εμείς, ότι το πόσο σημαντική είναι η δικιά μας η κλινική και η δικιά μας η δουλειά, και επίσης παραλλάσσει βέβαια λίγο την πραγματικότητα, λέγοντας ότι αυτό που είπε πριν και η συνάδελφος κυρία Μπάστα, ότι θέλουμε να γίνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο άσυλο. Δεν θέλουμε. Το ανάποδο θέλουμε. Εμείς θέλουμε οι ασθενείς να βγουν στην κοινότητα. Αλλά να σας πω και κάτι: για να βγουν οι ασθενείς στην κοινότητα, δηλαδή έξω στην κοινωνία, να εργάζουν, να κάνουν, να έχουν μια ζωή όπως θέλουμε για όλους μας, θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές. Θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό στην κοινότητα. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Mm. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ενώ ζητάμε και μέσα στην επιστολή μας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την επέκταση αυτών των δομών. Έχουμε μόνο ένα ξενώνα 10 κρεβατιών που ανοίξει η δικιά μας δικαιοδοσία και κάποια προστατευμένα, όπως λέμε, διαμερίσματα, δυο δηλαδή, όχι κάποια πολλά. Και αυτές οι δομές στην κοινότητα είναι συνεχώς υπερπλήρης. Mm-hmm. Άνθρωποι μας παρακαλάνε να βάλουν συγγενείς εκεί, ή εμείς θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους γιατί ξέρουμε ότι θα βοηθηθούν και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όποιος ξέρει, με συγχωρείτε να πω δύο κουβέντες για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που είχε, ας πούμε, έτσι, με μεταβαγίων και κλάδων μπει στη ζωή μας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και με πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όποιος είχε ασχοληθεί θυμάται ότι η βασική αρχή αυτής της μεταρρύθμισης, με τα στραβά της και με τα κάτι, ήταν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν δομές στην κοινότητα για να εξυπηρετηθούν. Mm-hmm. Αυτές οι δομές δεν έχουν υλοποιηθεί και ένα από τα βασικά αιτήματα είναι αυτό. Όχι οι ασθενείς να είναι στο νοσοκομείο, οι ασθενείς να βγαίνουν από το νοσοκομείο, αλλά έχουν και πού να πάμε, να πάνε. Εμείς νοιαζόμαστε, κυρία Βουλγκερά, για τους ασθενείς μας και δεν θέλουμε να καταλήξουν άστεγοι στον δρόμο ή παραπεταμένοι από εδώ και από εκεί. Ωραία. Κύριε Κούδα, ναι. Σταμάτησα στο συγκεκριμένο σημείο γιατί άκουσα αυτό που είπατε εσείς, ότι ναι μεν παραδέχεται αυτά που ουσιαστικά λέμε οι εργαζόμενοι στην ψυχιατρική κλινική, αλλά κυρία Μπάστα από την άλλη λέει, ο ψυχιατρικός τομέας του νοσοκομείου μας τα τρία τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται, αλλά βάσει του προγραμματισμού μας ενισχύεται σε υποδομές, σε μέσα και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ και την νομοθεσία, και είναι το τελευταίο που ρωτώ για να σας αποχαιρετήσω. Τι απαντάτε, κυρία Μπάστα? Τα τελευταία 2-3 χρόνια, μέσα από το όραμα που υπάρχει από όλους τους εργαζόμενους, δημιουργήθηκε το νευροψυχολογικό ιατρείο, δημιουργήθηκε η κινητή μονάδα, γιατί γι' αυτά μιλάνε, και όλα αυτά, και η μονάδα ηλεκτροσταθμοθεραπείας, στην οποία είναι υπεύθυνος ο κύριος Κούδας. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν από εμάς, δηλαδή από το ανθρώπινο δυναμικό που ήδη υπήρχε στην κλινική. Δεν έγινε ούτε μισή πρόσληψη προκειμένου να στηθούν καινούργια πράγματα. Ενώ λοιπόν η κλινική μας στείνει καινούργια πράγματα, δεν υπάρχει καμία βοήθεια από τη διοίκηση και από τις αρχές, τέλος πάντων τις αρμόδιες αρχές,
προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω όλα αυτά. Η κινητή μονάδα, η οποία έχει κάνει χιλιάδες επισκέψεις στα κέντρα υγείας όλου του νομού και χέρι εκτίμησης όλων των γενικών γιατρών του νομού μας, ουσιαστικά στηρίζεται από τους γιατρούς της κλινικής, όπως είπα, προσωπικά τον κύριο Βότσα, ο οποίος προς τιμήν του πηγαίνει 2 και 3 φορές τη βδομάδα δεξιά και αριστερά με το βαν της κλινικής, την κυρία Κουτεντάκη και τον ενίοτε ειδικευόμενο που συμμετέχει. Άρα όλα αυτά που λέει η διοίκηση δεν δείχνουν ότι αυτοί στήριξαν κάτι τέτοιο, αλλά σας ξαναλέω ότι οι προδείξεις δεν έγιναν, στηρίχτηκαν εξ ημών. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε δομές, να προσφέρουμε υπηρεσίες, να κρατήσουμε τους ασθενείς στην κοινότητα. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που ανέφερε πριν ο κύριος Κούδας είναι ότι ένας άλλος πολύ βασικός ρόλος της κινητής ψυχιατρικής μονάδας, η οποία ξαναλέω 3 φορές τη βδομάδα με γιατρούς της κλινικής πηγαίνει στα διάφορα κέντρα υγείας και η οποία για κάποιο έτσι πολύ μυστηριώδη τρόπο, και συγγνώμη που θα το πω αυτό, δεν υπάρχει στις επίσημες δομές του Υπουργείου που στη συνάντηση που είχε γίνει τον Ιούνιο στο Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Και είναι και η μόνη κινητή μονάδα η οποία δεν πήρε καμία χρηματοδότηση σύμφωνα με τις τελευταίες αναγγελίες που έγιναν. Είναι η κινητή μονάδα η οποία έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες άτομα στο νομό. Σας βάζει δηλαδή σε υποψία ότι είναι σκόπιμο? Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται, όπως είπα, για να μην επανεισάγονται χρόνιοι ασθενείς στο νοσοκομείο και για να μην ξεχυλίζουμε και για να μην γίνονται άσυλα κτλ. Κτλ. Όλο αυτό και για να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής σε χρόνια ψυχικούς πάσχοντες, επειδή ακριβώς υπάρχουν και ελλείψεις εξωτερικών δομών, όπως είπε ο κύριος Κούδας, ξενώνες και όλα αυτά. Και μάλιστα μια παρένθεση να κάνω ότι για την έλλειψη των ξενώνων δεν προτείνεται κάτι από τη διοίκηση, παρόλο που γνωρίζουμε ότι πολύ πρόσφατα και μετά από μεγάλη προσπάθεια και με την υποστήριξη της εισαγγελίας Ηρακλείου στείλαμε ασθενή στην Αθήνα. Ανακάθηκε να πάει στην Αθήνα γιατί δεν υπήρχε δομή να τον φιλοξενήσει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά, ξαναλέω, έχουν γίνει γιατί προσπαθούμε να μην γίνει άσυλο η ψυχιατρική κλινική, να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες, να μην στηβάζονται οι ασθενείς και να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να αποστιγματιστεί αυτή η πολύ ευαίσθητη και ευπαθής ομάδα του πληθυσμού μας. Άρα αυτά γίνανε εκ των έσω και χωρίς καμία στήριξη από τις διοικήσεις, τις δικούς αρχές. Να ρωτήσω το εξής. Είναι το τελευταίο που ρωτώ, αν και είπα βεβαιότατα ότι πρέπει να ολοκληρώσω γιατί ο χρόνος τρέχει. Ρωτώ και εσάς και τον κύριο Κούδα από μια πολύ σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ, και στους δύο. Με αυτή την ανοιχτή επιστολή, αυτό το οποίο ευελπιστείτε τι είναι? Να ευαισθητοποιηθεί κάποιος από τους παραπάνω φορείς που αποστείλατε αυτή την επιστολή ή να γνωρίζει ο καθένας από εμάς τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Να κύριε απαντήσω εγώ. Νομίζω και τα δύο. Καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος. Βέβαια να σας πω ότι ο κόσμος γνωρίζει. Έχουμε λάβει και επιστολές, όχι μόνο εμείς και η διοίκηση, επιστολές συγγενών ασθενών που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στην ψυχιατρική κλινική, τις οποίες δεν φαίνεται όμως να ευαισθητοποιούν και ιδιαίτερα τις διοικήσεις μας. Οπότε ο στόχος είναι διπλός. Ναι. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση στον κόσμο. Και το δεύτερο βέβαια και το πιο βασικό είναι ότι αφού η κλινική επίσημα με το διευθυντή απευθύνθηκε κατ' επανάληψη και επί σειρά ετών τόσο σε διοικήσεις όσο και μέχρι το Υπουργείο και ανταπόκριση δεν βρήκαμε, ευελπιστούμε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε κάποια ανταπόκριση προκειμένου να βελτιωθούν και να λυθούν τα προβλήματα για τα οποία αναφερόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Κούδα. Ναι, βέβαια ισχύει αυτό που είπε η κυρία Μπάστα, ότι έχουμε και τους δύο σκοπούς. Και, αλλά να πω ότι επειδή και τους προϋπολογισμούς στο νοσοκομείο γνωρίζουμε, εγώ τυχάνει και μάλλον το ξέρετε και στις μέλους της διοίκησης του σωματείου των εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ και ξέρω ότι τα πράγματα είναι, πώς να το πω, μετρημένα κουκιά.
δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο, παρόλο που τα ξέρει η διοίκηση και παρόλο που, όπως είδατε και από την αντίδραση και από τις απαντήσεις, ήταν κάτι που τώρα ευαισθητοποίησε, θα πω, του ζόρισε, θα πω πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε την ανταπόκριση που θα πρέπει να έχουμε και που αξίζει στο λαό του Ηρακλείου. Εγώ προσδοκώ πιο πολύ στην αντίδραση και στην κοινή δράση με τους ασθενείς, με τους εξυπηρετούμενους, με τους ανθρώπους που νιώθουν ότι πρέπει η ψυχική υγεία να αναβαθμιστεί το δυνατόν περισσότερο στο νομό μας και γενικά στην Ελλάδα. Μια παρένθεση να πω ότι στους καιρούς της κρίσης που ζούμε, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λένε ότι η ψυχική υγεία είναι από τους πρώτους τομείς που πλήττεται και θα πρέπει να ενισχύεται η ψυχική υγεία και η προνοιακή πολιτική. Αυτό στη δικιά μας τη χώρα δυστυχώς δεν γίνεται. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να μας βοηθήσει, να απαιτήσουμε, γιατί αυτά που ζητάμε και μας αξίζουν και τα έχουμε πληρώσει ενώ σαν πολίτες και θα πρέπει να υλοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πάντα στην διάθεσή σας. Καλημέρα σας, κυρία Μπάστα. Καλημέρα σας, κύριε Κούρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα θέματα με την ψυχιατρική κλινική. Η κυρία Μαρία Μπάστα, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής. Ο κύριος Βασίλης Κούδας, γιατρός επιμελητής Α στην ψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.